Λες δεν αγγίζουμε, γίνεται ανάλυση. Γίνεται αμυνίδωση. Απομακρύνουμε, λέμε θα δώσω ρεύμα. Απομακρύνετε. Διώχνουμε όλους. Δεν αφήνουμε να φύγουμε στις πληθιάς. Χορηγήστε αμυνίδωση τώρα. Πιέστε το καλή κουμπί τώρα. Χορηγήθηκε αμυνίδωση. Είναι ασφαλές να αγγίξετε τον ασθενή. Ξεκινάς τώρα. Ξεκινήστε καρδιοαναπνευστική αναπνεύση. Πρόσεχε να δεις. Όταν... Μάλλον όταν σου μιλάει, μπορείς και εκείνη την ώρα να εξηγήσεις. Ελάς την ώρα να εξηγήσεις. Επίδειξη καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης κάρπα έκανε η ελληνική ομάδα διάσωσης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης καρδιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΟΔ Καβάλας, Γιάννη Πατρόπουλο, 400.000 άνθρωποι στην Ευρώπη πεθαίνουν τον χρόνο από καρδιακή ανακοπή. Ενώ τόνισε χαρακτηριστικά ότι πρέπει να εκπαιδευτεί ο πληθυσμός ώστε να βοηθήσει όταν χρειάζεται. Το 2012 λοιπόν, με μια κίνηση που είχε κάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οριοθέτησε και θέσπισε το 2012 την Ευρωπαϊκή ημέρα επανεκκίνησης της καρδιάς. Από το 2018 έχει πάρει παγκόσμια δράση και έτσι λοιπόν κάθε 16 του Οκτώβρη γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης της καρδιάς. Να σημειώσω ότι 400.000 άνθρωποι στην Ευρώπη παθαίνουν καρδιακή ανακοπή, έτσι ώστε είναι ένα νούμερο μεγάλο και το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να εκπαιδευτεί ο πληθυσμός για να μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους που στη δεδομένη στιγμή έχουν αυτό το πρόβλημα. Άρα λοιπόν σήμερα ο στόχος μας είναι να αφυπνίσουμε τους καβαλιώτες, να έρθουν κοντά, να δουν τι είναι η καρδιακή ανακοπή, να μάθουν πώς γίνεται η βοήθεια πάνω σε αυτό το κομμάτι, πώς μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο που έχει ένα τέτοιο πρόβλημα στη δεδομένη στιγμή και φυσικά να κερδίσει χρόνο για αυτόν τον άνθρωπο μέχρι να έρθει η υπηρεσία που έχει καλέσει το ΕΚΑΒ δηλαδή και να δώσει την τελική λύση και τη διακομιδή στο νοσοκομείο. Σαν σήμερα λοιπόν και κάθε 16 του μηνός γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης της καρδιάς. Όχι, δύσκολο δεν είναι, αρκεί να θέλει να το κάνει, να έχει αγάπη για αυτό εδώ που θέλει να κάνει και φυσικά πρέπει να μάθουμε όλοι πρώτες βοήθειες. Να θυμίσω ότι στα κράτη, τα βόρεια κράτη, τα ευρωπαϊκά, Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία, τα παιδιά από τα πρώτα χρόνια της ηλικίας, από τα νήπια, ξεκινάνε να μαθαίνουν πρώτες βοήθειες με βασικά πραγματάκια αρχικά και όσο μεγαλώνουν ηλικιακά μπαίνουν και σε άλλα πρωτόκολλα πιο σύνθετα. Άρα λοιπόν είμαστε πολύ πίσω ακόμα. Και θα έλεγα είμαστε πάρα πολύ πίσω και στο κομμάτι της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Είμαστε από τα πρώτα κράτη στην Ευρώπη και έχουμε πρωτιά σε θανάτους χωρίς να υπάρχει φροντίδα στο δρόμο, να το πω έτσι προνοσοκομιακά.